Όπως γνωρίζετε, τον Φεβρουάριο του 2020, όταν για πρώτη φορά βρέθηκε αυτός, μάλλον περιγράφτηκε αυτή η πανδημία και απομονώθηκε ο ιός, έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα να υπάρξει δυνατότητα πρώτα απ' όλα εργαστηριακού προσδιορισμού και απομόνωσης του ιού, καθώς επίσης και ένα σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο ήταν αναπόφευκτο ότι θα έρθει και σε εμάς. Να θυμίσω ότι στην Επιτροπή των Ειδικών, με πρωτεργάτη και πρωταγωνιστή τον Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος τύχε αγαθή, είχε προϋπηρεσία στο ΝΕΟΔΗ προηγούμενο Κελπνό, οδήγησε σε μία πολύ γρήγορη συγκρότηση μιας πολυμελούς επιτροπής, η πλειοψηφία των οποίων είναι στελέχη του Εθνικού και Καπολιτιστικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης να πω ότι περίπου το 1/3 των νοσηλιών σε μονάδες COVID και πάνω από 40% των νοσηλιών σε μονάδες εντατικής θεραπείας στην Αττική ήταν ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης πανεπιστημιακές κλινικές και μονάδες. Να πω ότι οι πανεπιστημιακές κλινικές στο σύνολό τους υπέστησαν σημαντικές απώλειες όσον αφορά την ανασυγκρότησή τους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να αναπτυχθούν οι μονάδες COVID θα έπρεπε να γίνουν μετασχηματισμοί σε μονάδες, να κλείσουν χειρουργικές κλινικές, να περιοριστούν σημαντικά οι εισαγωγές σε παθολογικές κλινικές, να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τις προγραμματισμένες εξετάσεις. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσαμε να δούμε είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία ως εφαλτήριο για αλλαγές που ήδη δρομολογούνται ή που θα πρέπει να ενταθούν, ούτως ώστε να μπορέσουμε και στη συνέχεια της πανδημίας να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αλλά και να αντιμετωπίσουμε μια επόμενη ανάλογη καταστροφή, διότι όπως πολύ γλαφυρά και εύγλωτα μας είπε ο κύριος Χριστάκης, η plague, αυτές οι καταστροφές υπήρχαν εδώ και χιλιάδες χρόνια και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Φάνηκε και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς ότι η στελέχωση αποκεντρωμένων μονάδων επιδημιολογικής επιτήρησης ήταν ανεπαρκής. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στο νου μας. Φάνηκε ότι χρειαζόμαστε εργαστηριακές υποδομές και τεχνολογίες με εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίες να μπορούν να ανταποκρίνονται πολύ γρήγορα στις ανάγκες. Για παράδειγμα, χρειάστηκε να μπορεί να γίνει γονιδιωματική ανάλυση του ιού για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσον το μεταλλαγμένο στέλεχος Δέλτα επικρατεί, ή επίσης να μπορούμε να ανιχνεύσουμε και άλλα στελέχη. Είναι σαφές ότι το σύστημα της λειτουργίας των νοσοκομείων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα με τα νοσοκομεία να δρούν όχι μόνο ως τριτοβάθμιες βαθμίδες για τη φροντίδα υγείας, αλλά και ως πρωτοβάθμιες πολλές φορές, πρέπει να τροποποιηθεί για να δοθεί χώρος, ενέργεια και προσωπικό στην αποστολή τους, αντιστοίχως βεβαίως με μετακύληση σημαντικών δράσεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Φάνηκε ότι ένα κράτος πρέπει να έχει ένα ρωμαλαίο εθνικό σύστημα υγείας. Η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, έχει μία υπερανάπτυξη ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τα νοσοκομεία. Αυτό έδειξε ότι σε περιόδους μεγάλων πιέσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Επομένως, η ενίσχυση, η θωράκιση του Εθνικού Σύστηματος Υγείας με μόνιμο προσωπικό, με εξειδικευμένο προσωπικό, με τεχνολογικό εξοπλισμό, είναι μονόδρομος.
Ριζική αλλαγή σε εργαστηριακές σχέσεις του υγειονομικού προσωπικού, νομίζω ότι πολλές φορές το συζητάμε, λίγες φορές το αναδεικνύουμε όσο θα έπρεπε. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάποια κίνητρα, κάποιος διαφορετικός τρόπος εργασίας του υγειονομικού προσωπικού πρέπει να εφευρεθεί, ούτως ώστε να μην βρισκόμαστε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Η προσέλκυση υγειονομικών από την Αλλοδαπή είναι ένα στοίχημα, ιδιαίτερα μετά το 2010, όπου υπήρξε μία πραγματική αφέμαξη σε επίπεδο νεαρών γιατρών, φοιτητών οι οποίοι τέλειωναν το Πανεπιστήμιο και οι οποίοι έχουν στελεχώσει θαυμάσια σχεδόν όλα τα υγειονομικά συστήματα των ευρωπαϊκών κρατών. Ένταξη νεωτέρων εφαρμογών της βιοιατρικής τεχνολογίας και της εξαποστάσεως ιατρικής στην κλινική πρακτική. Αυτό θα μας βοηθήσει όχι μόνο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και πάρα πολύ σημαντική δράση για την αντιμετώπιση του υγειονομικού προβλήματος Ελλάδας, που χαρακτηρίζεται από πολλά νησιά κατεσπαρμένα, στα οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης νοσοκομιακή κάλυψη. Διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου αντίδρασης και ανακατάταξη των νοσοκομειακών κλινών σε περιπτώσεις εμφάνισης απειλητικών νόσων για τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε εκ των πραγμάτων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα είναι κάθε νοσοκομείο ή κάθε υγειονομική περιφέρεια προετοιμασμένη σε περίπτωση που υπάρξει είτε έξαρση της συγκεκριμένης πανδημίας, το οποίο απευχθόμεθα, είτε μία νέα απειλή. Διευκόλυνση διενέργειας κλινικών μελετών. Είδαμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η γρήγορη δημιουργία αλλά και πραγματοποίηση κλινικών μελετών στην περίοδο της πανδημίας, πόσο πιο γρήγορα δούλεψαν οι μηχανισμοί του ΕΟΦΑ, της ΕΕΔΑ, των νοσοκομείων. Αυτό πρέπει να γίνει μια καλή πρακτική, διότι δεν αφορά μόνο την πανδημία, αφορά και πολύ συχνές παθήσεις. Και τέλος, κίνητρα στις φαρμακευτικές εταιρείες για να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν προϊόντα τα οποία, εκτός από τα καινοτόμα προϊόντα, να είναι και προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα, όπως είναι διαλύματα, όπως είναι κορτικοειδή, όπως είναι φτηνά φάρμακα για τα οποία προέκυψε μία παγκόσμια ανάγκη την περίοδο της πανδημίας, επομένως χρειάζεται μία πρόβλεψη και για αυτή την διαδικασία. Να τελειώσω με το θέμα της παραγωγής εμβολίων και γιατί δεν είναι εύκολο σε ένα κράτος σαν την Ελλάδα να έχει βιομηχανίες οι οποίες θα παράγουν εμβόλια, είναι διότι πρόκειται για μία ιδιαίτερη διαδικασία που απαιτεί πολύ μεγάλες υποδομές και το πιο σημαντικό είναι απαιτεί αγορές οι οποίες να είναι σταθερές και οι οποίες θα μπορούν να απορροφούν τα εμβόλια αυτά. Θέλω να πω ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ολοκληρώνοντας, είναι και θα είναι στην πρωτοπορία και στη λήψη πρωτοβουλειών για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας που ελπίζουμε να προχωρήσουμε. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που άνω το 80% των φοιτητών μας είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει και τα ποσοστά αυτά στο προσωπικό, το διδακτικό, το διοικητικό, το τεχνολογικό εγγίζουν το 90%. Βεβαίως θέλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια να ενθαρρύνουμε και αυτούς που ακόμα το σκέφτονται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, διότι όπως γνωρίζουμε και αντιληφθήκαμε ακόμα περισσότερο από την τοποθέτηση του κυρίου Χριστάκη, δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από το εμβόλιο για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ.